4. Μπράβο, Παμπλό. Μπράβο, αγόρι μου. Δείξ' τους ποιος είναι αφεντικό εδώ πέρα. Μπράβο στον Παμπλό. Εκμεταλλεύτηκε τον καυγά για να σας δώσει αυτή τη διεύθυνση. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Επειδή είναι μαζί μας. Ψέματα, είναι με το γέροντο όπως συνήθως. Όχι, προσποιείται πως είναι για να τον κάνει να καταπιεί το δόλο. Τότε δεν είναι προδότης. Είναι μαζί μας. Δεν ξέρω, αν είναι έτσι τότε πρέπει να ήταν εδώ. Με τις αποδείξεις που πρέπει να φέρει. Πού είναι, δεν τον βλέπω πουθενά. Δεν νομίζω πως έχεις δίκιο. Και λυπάμαι πολύ που δεν εμπιστεύεσαι αυτόν που αγάπησες τόσο. Δεν θέλω να μιλάμε πια γι' αυτόν. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ένα σχέδιο. Να αντιμετωπίσουμε τον Σέρτζιο με ή χωρίς αποδείξεις. Ένα λεπτό, πού είναι η Φέλη? Πήγε με τον Λάλο σπίτι να ξεκουραστεί. Όταν ξεκινήσουμε το σχέδιο θα τους φωνάξουμε να έρθουν. Θα κάνουμε κατάληψη στο σχολείο. Για όνομα της Παναγίας, τι έχετε στο μυαλό σας? Σας παρακαλώ, παιδιά, μην λέτε ανοησίες, όχι και κατάληψη. Σου υπενθυμίζω ότι δεν είσαι πια ο διευθυντής, Μαρσέλ. Είσαι ενάντια στο σχέδιό μας, μπαμπά? Και βέβαια όχι. Πρέπει να ξέρετε ότι ρισκάρουμε τα πάντα. Αν δεν πάρουμε αυτές τις αποδείξεις, ο Μπασταμέντε μπορεί να νικήσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Δεν με νοιάζει, αφού το ξεκινήσαμε θα το τελειώσουμε. Ώρα για δράση. Παρακαλώ λίγο την προσοχή σας, παρακαλώ. Λίγη ησυχία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα φως στο διάδρομο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θέλω αυτή η παράσταση να έχει το τέλος που της αξίζει. Ήταν δύσκολο για μένα να προσαρμοστώ εξαιτίας των προκαταλήψεών μου, αλλά τώρα πια ξέρω πως δεν γνώρισα ποτέ στη ζωή μου ένα άτομο σαν τη Σόνια Ρέι. Σόνια Ρέι, θα γίνεις γυναίκα μου. Θα με κάνεις ευτυχισμένο. Αγάπη μου, ξέχασες ότι δεν μπορούμε να παντρευτούμε. Κι όμως μπορούμε. Η Μαρίνα με έστειλε τα χαρτιά του διαζυγίου σε γαμήλιο. Νόμιζα ότι δεν θα γύριζα στο Μιγγέλ. Αλλά πρέπει να με καταλάβεις. Δεν μπορώ να είμαι μακριά από το γιο μου. Καταλαβαίνω. Μην ανησυχείς. Κρίμα που η ιστορία μας τελειώνει έτσι. Έλα, Ινές. Μην γίνεστε τόσο συναισθηματικοί. Έτσι είναι η ζωή. Μια κερδίζουμε και μια χάνουμε. Εξάλλου δεν μ' αρέσουν οι αποχαιρετισμοί καθόλου. Οπότε ας χωρίσουμε έτσι ήρεμα. Ούτε εμένα. Γεια. Γεια σου, Νες. Στεναχωριέσαι που χωρίσατε με την Νες? Μπα. Καθόλου. Δεν ήταν για μένα, Νες. Εμπρός. Τι συμβαίνει? Τι? Έρχομαι εκεί. Έρχομαι αμέσως. Ο Μιράντα Ουντουνόφ και κάτι συμμαθητές σου έκαναν κατάληψη στο σχολείο. Τους ηλίθιους. Πάμε εκεί τώρα. Ναι, ναι, πάμε. Δηλαδή, εσύ πήγαινε μόνος σου, εγώ θα έρθω με το αμάξι μου. Για να σκάσουν όλοι από τη ζήλια τους, ε. Είσαι σαν και εμένα. Επιτέλους, κατάφερα να σε κάνω όπως ήθελα. Μπορεί να μην πήγαμε πενταήμεροι, αλλά φτιάξαμε κατασκήνωση. Άντε, κορίτσια, κάντε μου τη χάρη και μπείτε στη σκηνή. Αν και άμα πέσει στο κεφάλι μας. Έλα, μπες αυτή. Άντε, άντε. Ο πατέρας σου θα την δέσει πολύ σφιχτά. Προχώρα, προχώρα. Έλα, θα είσαι ασφαλής. Άντε, ναι. Μπες μέσα. Καλά. Έλα, προχώρα, έλα, που σου λέω. Έλα, γρήγορα.
Άντε, μπράβο! Αχ, ωραία. Λοιπόν, για ακούστε με, θα χρειαστούμε κάτι ζεστό να πιούμε, γιατί ποιος ξέρει για πόσο θα μείνουμε εδώ με αυτή την κατάληψη. Θα μείνουμε όσο χρειαστεί εδώ μέσα. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι ανοησίες είναι αυτές? Τι έγινε? Δεν είναι ανοησίες. Αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ούτε οι καθηγητές, ούτε κι εγώ θα σε αφήσουμε να μας απολύσεις για να κάνεις ανενόχλητος τις βρωμοδουλειές σου. Μη γίνεσαι γελίος, δεν έχεις αποδείξεις για αυτά που με κατηγορείς. Όχι! Ξέρουμε όλοι πως είναι αλήθεια, Μιράντα! Έλα εδώ, Μιράντα! Πρέπει να του μιλήσεις! Κλείσε όλους φυλακή για συκοφαντία και δυσφήμιση! Το ξέρετε αυτό! Για κάντο να δούμε ποιος θα νικήσει! Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε! Θα πετάξετε στα σκουπίδια μια ολόκληρη ζωή εξαιτίας μιας γελιότητας! Έτσι νομίζεις εσύ! Σας προειδοποιώ! Αν δεν φύγετε αμέσως από εδώ, θα σας κάνω μήνυση! Τι νομίζετε ότι είστε! Γιατί διαμαρτύρεστε! Τι κάνεις εκεί? Έφερα τα κανάλια για να μάθουν όλοι επιτέλους τι κάνεις. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο σχολείο Elite Way. Οι τεταρτοετής μαθητές έχουν κάνει κατάληψη του σχολείου μαζί με μερικούς από τους καθηγητές τους. Απέβαλαν μια συμμαθητριά μας επειδή είναι έγκυος. Εγώ είμαι έγκυος. Δεν καταλαβαίνω γιατί να με αποβάλλει το σχολείο. Αν έκανε έκτρος, δεν θα την απέβαλαν. Αυτές αξίες προσπαθούν να μας μεταδώσουν. Είναι άδικο. Κυρία Μπασταμέντε, τι έχετε να μας πείτε για όλα αυτά? Είμαι ταραγμένος. Ήρθα για να μάθω περισσότερα για αυτό το θέμα. Είμαι πατέρας ενός από τους μαθητές του σχολείου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί που επιτρέπουν την αποβολή αυτού του κοριτσιού. Εγώ βέβαια δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Α, ναι, ούτε έχεις καμία σχέση με το ξέπλυμα χρημάτων που γίνεται εδώ σε αυτό το σχολείο. Α, όχι, όχι. Αυτά είναι ψεύτικες φήμες που διέδωσε κάποιος ανεύθυνος για να βελτιώσει τις πωλήσεις του περιοδικού του προφανώς. Λοιπόν, γεια μου, θύμωσες εξαιτίας αυτού που συνέβη στη συμμαθητριά σου. Το πιστεύω. Και είσαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Χρησιμοποιείς το σχολείο του γιού σου για να ξεπλένεις βρώμικο χρήμα. Όσοι είναι γονείς εφήβων θα καταλάβουν πως τα παιδιά επαναστατούν πάντα. Είναι συνηθισμένο αυτό στους εφήβους, έτσι δεν είναι? Λες ανοησίες! Ναι! Παύλο, αν έχεις αποδείξεις για όλα όσα λες, δείξε στην κάμερα, σε παρακαλώ. Δεν έχω αποδείξεις, αλλά ξέρω που είναι. Είναι στο γραφείο της γραμματείας. Ορίστε το κλειδί. Δώσε μου το κλειδί, Παύλο, και πάψε να χαραμίζεις το χρόνο των ανθρώπων εδώ πέρα. Θα κρατήσω εγώ αυτό το κλειδί. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γκαρσία Πενάλμπα, ομοσπονδιακός δικαστής. Δώσε μου το κλειδί. Ελάτε μαζί μου, κύριε Μπασταμέντε. Να ανοίξουμε μαζί το χρηματοκιβώτιο. Μα δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, κύριε. Είναι καταπάτηση ιδιωτικής περιουσίας. Δεν γίνεται. Ναι. Εδώ είναι το ένταλμα της έρευνας. Ελάτε μαζί μου, παρακαλώ. Πάμε, πάμε. Θα έρθουμε κι εμείς. Πάμε. Παύλο. Δεν το πιστεύω ότι ρίσκαρες. Όχι, όχι, Μαρίζα. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν, ούτε κι εμείς. Μου πήρε πολύ χρόνο για να καταλάβω γιατί δεν τα πάμε καλά. Παρόλο που αγαπιόμαστε, αλλά τελικά νομίζω ότι κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Η αγάπη δεν είναι αρκετή αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Η σχέση μας ήταν υπέροχη. Και ξέρω πως όταν γεράσω θα είσαι η ωραιότερη ανάμνησή μου. Αλλά αν θέλουμε να τα πάμε καλά μεταξύ μας, νομίζω πως ο καλύτερος τρόπος είναι να το αφήσουμε σαν μια όμορφη ανάμνηση. Τίποτα άλλο. Dejar que te licúe la pasión. Estar seguro es eso. Estar seguro es sentir latir.